κάτοικοι αυτού του άγωνου αλλά όμορφου χωριού, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ σήμερα γιατί τιμούμε τα θύματα, τα 88 θύματα που έπεσαν από τα γερμανικά στρατεύματα σε αυτόν τον εδώ τον τόπο. Ένας τόπος ο οποίος έχει δώσει σε όλες τις δεκαετίες, εκατονταετίες, έχει δώσει ανθρώπους που έχουν χάσει το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας. Δεν θα ξεχάσουμε τους Λιμιάτες που έχουν πολεμήσει το 1821 και παρασυμμορφωρήθηκαν από τον Όθωνα. Δεν θα ξεχάσουμε και κάποιους άλλους τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε εδώ λοιπόν για να τιμήσουμε όλους αυτούς, να τιμήσουμε και τους άλλους πεσόντες στα άλλα μαρτυρικά χωριά που είναι εδώ δίπλα μας, στην Ιδέα, στο Αραχνέο. Από αυτό το, στη σημερινή εκδήλωση βγαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε, γιατί όπως είπε και ο αγαπητός κύριος, λαός που δεν έχει μνήμη, δεν έχει μέλλον. Ένα. Το δεύτερο, θα πρέπει η πολιτεία αυτή τη στιγμή τι να κάνει, τις αποζημιώσεις τις γερμανικές. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην έχει πάρει από τη Γερμανία αυτό που της αναλογεί. Είμαστε το μοναδικό κράτος. Τις γερμανικές αποζημιώσεις θα πρέπει να τις ζητάμε καθημερινά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο τόπος, είναι κι άλλοι. Είναι το δίστομο, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά. Είναι η μάχη, είναι η Κρήτη. Και το τρίτο, που είναι και για μένα αυτό σημαντικό, να μην ξαναζήσουμε διχασμούς. Η ενότητα είναι αυτή που θα πρέπει όλοι μας να την έχουμε ως σημαία, γιατί όταν ο ελληνικός λαός διχάζεται, δεν μεγαλουργεί. Όταν ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος, και το βλέπετε αυτή τη στιγμή, όταν είμαστε ενωμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε επιβουλή, εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε των συνθηκών. Ας είναι λοιπόν αιωνία η μνήμη όλων αυτών που έπεσαν σε αυτόν εδώ τον μαρτυρικό τόπο.